Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα και απόψε ζωντανά εδώ στο Start. Και όπως ήδη προανήγγειλα, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι στο στούντιο μαζί μου ο κύριος Δημήτρης Σούρας, ο οποίος προφανώς και δεν χρειάζεται συστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που Εγώ είστε σας εδώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κέρκυρα. Αγαπημένη μου Κέρκυρα, με πολλούς φίλους, πολλές αναμνήσεις και πολύ ωραία καλοκαίρια και Πάσχα φυσικά. Χαίρομαι που αγαπάτε το νησί. Το δεν αγαπάω είναι η πρώτη πάρα φορά πολύ που το νησί και έρχομαι, άλλωστε. Ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά σε μια πολύ κουραστική περίοδο για μένα, όπως ξέρετε. Βεβαίως. Αλλά συγγνώμη λίγο και για τη φωνή. Πιστεύω αύριο να είναι καλύτερη. Με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Είστε στην Κέρκυρα γιατί αύριο θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στην Ιόνιο Βουλή μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Είναι μια ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε πολύ συχνά και οι γονείς μεταξύ μας και η κοινωνία. Αλλά δεν ξέρω αν συζητάμε, κύριε Σούρα, στη σωστή του βάση. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμη η αυριανή αυτή η ημερίδα. Μορφές βίας και σχολικού εκφοβισμού και εθισμός των παιδιών στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Πριν ξεκινήσω να σας αναφέρω τι ακριβώς θα είναι αυτή η μερίδα, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Μερόπη Δρέου, τη δήμαρχο, την καταπληκτική δικηγόρο και δήμαρχο και επίσης την αγαπημένη μας την κυρία Μαρία Ζερβού, την αντιδήμαρχο παιδείας, γιατί χάρη σε αυτές τις δύο γυναίκες μπόρεσα εγώ να είμαι κοντά σας. Πάμε τώρα στα θέματα. Βία. Η βία δεν είναι κάτι το αόριστο. Επίσης, παρόλο που υπάρχουν πολλές μορφές βίας, στην πραγματικότητα η βία είναι μία. Και θέλω να πω κάτι που θα το πω και αύριο ξεκινώντας. Η βία είναι συμπεριφορά. Υπάρχουν ασθένειες που περιέχουν βία. Σχιζοφρένεια, παραδείγματος χάρη παρανοϊκού τύπου, περιέχει βία. Ο αλκοολισμός περιέχει βία. Αλλά η βία, σαν ορισμός, είναι συμπεριφορά. Άρα δεν είναι ανάγκη να είσαι άρρωστος για να εξασκήσεις βία. Τώρα, η βία είναι μια γενική έννοια που έχει μικρότερες ενότητες. Μιλάμε λοιπόν για την βία που ξεκινάει από την οικογένεια. Μιλάμε για τη βία που επεκτείνεται στη γειτονιά και στον κοινωνικό περίγυρο. Μιλάμε για τη βία του σχολείου. Θέλω να σας πω ότι για μένα η λέξη bullying και σχολικός εκφοβισμός δεν υπάρχει πλέον. Όταν στα σχολεία έχουν μπει μαχαίρια, όταν στα σχολεία έχουν μπει απειλές, όταν στα σχολεία έχουν μπει ψαλίδια, τότε η λέξη σχολικός εκφοβισμός δεν αντιπροσωπεύει τίποτα. Σχολικός εκφοβισμός ήταν όταν βριζόμασταν, ο ένας πήραζε τον άλλον, θα ρίξει μια σπροξιά, θα σε κοροϊδέψω ψηλός, κοντός, χοντρός, ξέρετε. Αυτά. Ή θα σου δημιουργήσω μια ψυχολογική βία ασχολούμενο συνέχεια με σένα. Αλλά όταν πλέον έχουμε άτομα τα οποία αυτοκτονούν από τη βία του σχολείου, όπως έγινε πριν ένα εξάμηνο στην Αθήνα με τον 14χρονο που είχε αυτοκτονήσει, το βρήκανε στο σπίτι και μάθαμε ότι τελικά ήταν θέμα βία στο σχολείο, τότε πάει να πει ότι η λέξη σχολικός εκφοβισμός είναι πολύ μικρή. Άρα βία και στο σχολείο. Και φυσικά η χειρότερη βία, η βία που βλέπουμε πλέον στην καθημερινότητά μας. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μιλάμε για καταστάσεις ανεξέλεγκτες. Όντως. Εγώ επειδή έχω και κάποια ηλικία και δεν πιστεύω ότι κάποτε υπήρχαν και δεν τα λέγαμε τώρα τα λέγουμε. Είναι δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Που το απαντάτε, ναι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό το πράγμα. Απλά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι τέτοιες καταστάσεις δεν τις ζούσαμε. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Βόλου. Έφυγα στα 18 μου και από τότε είμαι στην Αθήνα. Αλλά θέλω να πω το εξής. Τη λέξη έγκλημα στο Βόλο την άκουσα στα 17 μου χρόνια. Ναι. Δηλαδή μέχρι 17 χρονών δεν υπήρχε έγκλημα στην περιοχή της Μαγνησίας. Άρα καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κάποιος να έρθει να μου πει ότι υπήρχανε και τότε. Και αν υπήρχανε, θα βγαίνανε στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα. Άρα η δική σας εκτίμηση μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή και την επιστήμη σας είναι πια γιατί σήμερα υπάρχει τόσο έντονη βία που αποτυπώνεται και στις νεαρότερες ηλικίες, αλλά έχουμε και την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε και την
βία στον αθλητισμό. Έχουμε το cyberbullying, το διάσημο, σωστά. Δηλαδή η βία μέσω του διαδικτύου. Άρα, τη σεξουαλική αυτό. Βία σωστά. Με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και τις σεξουαλικές διαστροφές. Mm-hmm. Με το, βία είναι και βία αυτό. Είναι και αυτό. Οι βιασμοί δεν είναι βία. Σαφέστε. Λοιπόν, εγώ νομίζω τρεις είναι οι αιτίες. Θα τις πούμε και αύριο και θα τις αναλύσουμε. Η πρώτη αιτία είναι ότι έχει πάψει πλέον να υπάρχει η λέξη σεβασμός και η λέξη ελευθερία. Θέλω να σας πω ότι η λέξη ελευθερία περιλαμβάνει και τον σεβασμό αλλά και το καθήκον. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην πατρίδα μας ζούμε με μια ελευθεριότητα. Είμαστε δηλαδή ναι. ένας λαός που δυστυχώς επιτρέπουμε και μας επιτρέπουν τα πάντα. Ενώ νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερη ελευθερία. Περισσότερα από αυτή που έχουμε. Πρέπει. Γιατί, όχι, δεν έχουμε, αλλά έτσι πιστεύουμε. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιος εντός εισαγωγικών νιώθει τόσο ελεύθερος, μπορεί να πράξει το καλό, αλλά δυστυχώς μπορεί να πράξει και το πολύ κακό. Δηλαδή. Μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο. Το δεύτερο είναι το κομμάτι το νόμο μας. Mm-hmm. Οι νόμοι, ο τρόπος της νομοθεσίας, έχει πολλά παραθυράκια. Επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα, μέχρι τον Σεπτέμβριο, Μάιο, δεν θυμάμαι, του 21 Νοέμβριο, δεν έχει σημασία, ναι. τα ισόβια είχαν ήδη μετατραπεί. Δηλαδή, Φτά. Από τη στιγμή που λέγανε τη λέξη ισόβια και ήταν τα διάσημα 17 Ξέραμε χρόνια... Ξέραμε όλα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Σε τρία χρόνια ήταν έξω. Έτσι. Τώρα λένε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε ένα γειτονικό νησί σας, Ιωνίου, στη Ζάκυνθο παραδείγματος χάρη, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ένας δολοφόνος από τους χειρότερους που με μπαλτά έλειωσε το κεφάλι της γυναίκας του και έφαγε ισόβια, ήταν έξω στα 9 χρόνια. Και γιατί ήταν έξω? Γιατί είχε καλή συμπεριφορά μέσα στη φυλακή και γιατί μέτρησε ο πρώτερος έντιμος βίων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δηλαδή ο πρώτερος έντιμος βίος ήταν ο Μπαλτάς και η δολοφονία της γυναίκας του. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η νομοθεσία μπάζει. Επίσης, με αυτές τις τελευταίες δίκες που βλέπουμε μερικούς ανθρώπους έξω, δεν φταίνε οι δικηγόροι που τους βγάζουν έξω. Ο νόμος το επιτρέπει. Έχει παραθυράκια και έτσι επιτρέπει σε ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι δολοφόνοι να είναι έξω μέχρι να γίνει η έφεση. Καταλάβατε. Πολλές φορές το λέμε και χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Μα είναι δυνατόν? Τι απόφαση πήρε το δικαστήριο? Πώς αυτός ο δικηγόρος αθώωσε? Δεν είναι θέμα δικηγόρου. Τελικά είναι θέμα νομοθεσίας. Θέμα νομοθεσίας. Ο δικηγόρος είναι πολύ καλά ενημερωμένος και πήγε και βρήκε Σωστά. το παραθυράκι του νόμου. Mm-hmm. Διότι χωρίς το παραθυράκι του νόμου δεν μπορεί να βγει κανένας έξω. Η δικαιοσύνη είναι ίδια για όλους. Αν όμως σου επιτρέπει βάσει ειδικών δικών κομματιών του νόμου να τα κάνεις όλα αυτά, τότε ο καλός, διαβασμένος, ενημερωμένος δικηγόρος επόμενο είναι να φροντίσει τον πελάτη του. Προφανώς. Και πάμε και στο τρίτο που κατά τη γνώμη μου είναι και το χειρότερο. Είναι δυστυχώς το σύνδρομο του μιμητισμού. Ένα σύνδρομο που δεν το ξέρει ο κόσμος. Τα social media και οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, αλλά τα social media, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, μας έφερε όλους πιο κοντά. Επόμενο είναι να μιμούμαστε τα καλά, αλλά να μιμούμαστε και τα κακά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα το πω και αύριο και θα το αναλύσω. Στην Αμερική έχουμε τη δυτική και την ανατολική ακτή. Έχουν διαφορά 5-6 ώρες η μία ακτή από την άλλη. Δηλαδή πρακτικά κάποια ακτή έχει ξυπνήσει ενώ η άλλη ακόμα κοιμούνται. Όταν λοιπόν γίνει μια δολοφονία, όπως αυτές τις δολοφονίες που γίνονται στην Αμερική με τα σχολεία και τα λοιπά, στη μία ακτή και ξυπνήσει η άλλη ακτή, επαναλαμβάνει την ίδια δολοφονία. Ο μιμητισμός. Το σύνδρομο του μιμητισμού. Φυσικά θα μου πείτε, τα μυαλά που κάνουν το σύνδρομο του μιμητισμού είναι κανονικά μυαλά? Όχι, είναι διαταραγμένα μυαλά. Αλλά όμως το μιμούνται. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι μιμητισμός οι σούζες? Δεν είναι μιμητισμός τα μηνύματα που στέλνουν ακόμη και κορίτσια πλέον να βρεθούν εκτός σχολείου και να παλέψουν μεταξύ τους ή να αγωνιστούν ή να ανταρθούν ή δεν ξέρω τίποτα? Δεν είναι μιμητισμός οι αγώνες εντός εισαγωγικών που γίνονται? Δεν είναι μιμητισμός τα rave party με τη χρήση οποιασδήποτε ουσία? Πώς τα μαθαίνουν? Δεν είναι μιμητισμός όλα αυτά?
Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι μαθαίνουμε και πολύ καλά πράγματα, αλλά δυστυχώς μαθαίνουμε και πολύ κακά πράγματα. Με μια ροπή όμως προς το κακό, αυξημένη, διαπιστώνω, ναι, σε σχέση με όσα καταγράφουν. Νομίζω ότι το εξήγησα με το κομμάτι της ελευθεριότητας. Δηλαδή την έλλειψη καθήκοντος και σεβασμού. Να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Βγήκα και ούρλιαξα για την Βιτριολού. Ναι. Εντάξει, το θυμάστε. Ναι, 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 και είπα, ναι, ναι, ότι είναι, ναι, ναι, μια αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, το εξήγησα κτλ. Mm-hmm. Μετά από αυτή την κυρία, η οποία ούτε καταδέχτηκε να απαντήσει στο δικαστήριο κτλ. Και έφαγε ισόβια, θα τα δούμε πόσο είναι, mm-hmm, τα ισόβια. Δεν είδατε πόσα με Βιτριόλη. Δεν είναι Βιτριόλη η Κρήτη. Ναι. Δεν είναι Βιτριόλη ο παπάς. Δεν είναι Βιτριόλη η Κυψέλη. Υπήρχε Βιτριόλη πριν από αυτήν. Όχι. Όχι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μερικά μυαλά, μερικές προσωπικότητες, μερικοί χαρακτήρες μιμούνται πολύ εύκολα, mm-hmm, το κακό και το επαναλαμβάνουν, γιατί το οικειοποιούνται, το κάνουν δικό τους και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κάθε εντός εισαγωγικών εχθρό ή τον κάθε που δεν θεωρούν φίλο. Και στην περίπτωση λοιπόν που διαπραχθεί ένα τέτοιο αδίκημα και μετά φτάνουμε στο δικαστήριο και ακούμε, θα επικαλεστεί ψυχιατρικό ζήτημα. Ναι. Δεν έχω παλέψει γι' αυτό. Γι' αυτό το ρωτώ. Δεν έχω παλέψει. Γι' αυτό το ρωτώ. Έχω κατηγορηθεί για αυτή μου την πάλη. Ευτυχώς από λίγους. Mm. Οι περισσότεροι λένε μπράβο. Δεν έχω παλέψει ψυχίατροσών να μην μπορεί να πάρει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη άνθρωπος που δεν δικαιούται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται. Συνθέστατα. Έτσι δεν είναι. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι. Δεν έχω παλέψει γι' αυτό. Δεν έχω βγει και δεν έχω πει την ατάκα. Όποιος τολμήσει να δώσει, ναι, στο Μίχο, ναι, ψυχιατρικό, ναι, χαρτί θα με βρει απέναντι. Ναι. Δεν ήταν πρωτοσέλιδο για δύο μέρες. Ποιος το λέει αυτό, ποιος τολμάει να το πει, γιατί τολμάω να το πω? Για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Να μην τολμήσει κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί να πάει σε κάποιον γιατρό να πάρει ένα χαρτί και να θεωρηθεί άρρωστος ένα πορνοκτίνος που έβγαλε στο κουρμπέτι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά η ώρα μας το επιτρέπει. Έτσι, ναι. Ένα κοριτσάκι 11 χρονών τότε. 11, όχι 12. Το οποίο μας συγκλονίζει ακόμα αυτή η περίπτωση. Και δεν έχει τελειώσει, ούτε έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, ούτε έχουν συλληφθεί όλοι όσοι πρέπει να συλληφθούν. Σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ναι, διότι τώρα έχει ενοχές το κοριτσάκι. Πιστεύει δηλαδή ότι. Περνώντας τον χρόνο, τώρα αρχίζει και σκέφτεται. Και... Ναι, σκέφτεται ότι είναι η καταστροφή της οικογένειάς της. Ενώ δεν είναι φταίει. Η αιτία, ενώ δεν φταίει, είναι η αιτία για την οποία η μητέρα της είναι μέσα. Ένα κοριτσάκι 11 χρονών. Που λυπάμαι που θα σας το πω, αυτό κι αν είναι βία, πηγαίνανε μαζί του όλα αυτά τα κτίνη μέρα μεσημέρι στη γειτονιά της, στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και καλύπτανε το αυτοκίνητο με πουλόβερ και με σεντόνια για κουβέρτες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Ο Κολωνός είναι κέντρο της Αθήνας. Είναι εκεί που ζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι 10 λεπτά από την Ομόνια περπατώντας. Καταλάβατε, και αυτοί πηγαίνανε με αυτό το κοριτσάκι. Συν το γεγονός ότι αναγνώρισε χίλια άλλα δύο πράγματα και μέρη και τα λοιπά, ναι. Και αυτά δεν τα λέει ο Σούρας που ξαφνικά θέλει να κάνει τον έξυπλο. Τα πάνε οι ίδιοι. Οι ίδιοι είπαν ότι ναι, πήγαινα εγώ με αυτό το κοριτσάκι. Ο ίδιος ο αρχιτέτιο, να μην το πω καμιά βαριά κουβέντα, ο ίδιος ομολόγησε. Απλώς δεν δέχεται τη λέξη μαστροπία, ναι, για να πέσει στα χαλαρά. Αλλά δέχεται όμως ότι πήγαινε με το κοριτσάκι των 11 χρονών στο υπόγειο του σούπερ μάρκετ. Τι άλλο θα ακούσουμε? Και δυστυχώς δεν μείναμε και γιατί ακούσαμε και άλλα μετά. Και βλέπουμε αυτό που είπατε και με το Βιτριόλι. Ξεδιπλώνονται μετά η μία υπόθεση μετά την άλλη. Φοβερά. Η μία υπόθεση μετά την άλλη. Θα σας αναφέρω και για αυτά, γιατί και στη μία υπόθεση που ξεδιπλώνεται τυχαίνει να είμαι και, όπως ξέρετε, ο τεχνικός σύμβουλος, οπότε είμαι μέσα στα πράγματα, αλλά θα ήθελα να τελειώσω, ναι, για το βεβαίως, κομμάτι της ημερίδας, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, γιατί θέλω να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι ελεύθερη είσοδος, μας αφορά όλους, κυρίως τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί... Θα υπάρχει και δυνατότητα, φαντάζομαι, να θεθούν και κάποια ερωτήματα. Τα πάντα. Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Πάρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του, να σηκώσει χέρι. Είναι μια διαδραστική διαδικασία. Mm-hmm. Εγώ θα είμαι ανάμεσα στον κόσμο. Δεν θα είμαι ο κυριούλης που θα διαβάζει. Θα μιλάω, θα μου μιλάνε, θα με ρωτάνε, θα απαντάω. Θα είναι μια φοβερή διαδραστική διαδικασία. Και επίσης να ξέρετε ότι
πρέπει να φέρετε και τα παιδιά σας να ακούσουν. Έχουμε τον τρόπο εμείς οι ειδικοί να μιλάμε με έναν άλλον, με μια άλλη διαδικασία στα παιδιά και με μια άλλη στους μεγάλους. Μην διστάσετε να φέρετε τα παιδιά. Να σας πω κάτι, δύσκολες είναι οι πράξεις μας και πρόστιχες είναι οι πράξεις μας. Οι λέξεις και ο λόγος μας είναι εύκολος, λιτός και καθόλου πρόστιχος. Αυτό το λέω γιατί μερικές φορές υπάρχουν άτομα που στηρίζονται στο λόγο και ξεχνούνε τις πράξεις. Έχω μάθει στη ζωή μου, μετά από 40 χρόνια περίπου που είμαι σε αυτό το επάγγελμα, να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί μερικές φορές η λέξη να ακούγεται δύσκολη. Yeah. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν έλεγα τη λέξη κτηνάνθρωπος για τον Μπάμπη των γλυκών νερών, πώς θα μπορούσα να εξηγήσω γιατί ένας άνθρωπος bon vivant, καταπληκτικός, άνετος με τη γυναίκα του, το παιδί του, το ελικόπτερό του, τη δουλειά του, τα λεφτά του, γίνεται δολοφόνος. Πώς θα μπορούσα μετά να βγω να πω τι είναι η ψυχοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας που στην πραγματικότητα είναι ο ενδυνάμει δολοφόνος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που δεν τον καταλαβαίνουμε ενώ δείχνει τα στοιχεία του και αυτός κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ο ήρωας του κακού, δηλαδή ο δολοφόνος. Άρα βλέπετε ότι μερικές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τα φαινόμενα. Να μην ενοχλούν λοιπόν οι λέξεις. Οι πράξεις ενοχλούν. Αυτό... Αν δεν υπήρχε το φαινόμενο, δεν θα χρειάζονταν οι λέξεις για να το εξηγήσετε. Δεν θα βγαίναν οι λέξεις. Καταλάβατε. Ναι. Και όμως ο Μπάμπης των γλυκών νερών έγινε σύνδρομο. Δηλαδή υπάρχει πλέον τώρα το σύνδρομο των γλυκών νερών. Τι πάει να πει για να καταλάβει ο κόσμος. Πάει να πει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι δίπλα μας, άνθρωποι που δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν τον κακό, το κακό, άνθρωποι που έχουν δείξει μερικά δείγματα, αλλά εμείς δεν τα έχουμε αναγνωρίσει, είτε γιατί δούμε, δεν ίσως θέλουμε να τα δούμε, είτε γιατί φοβόμαστε να τα δούμε, είτε γιατί ξορκίζουμε το κακό, είτε γιατί πιστεύουμε ότι δεν αφορά εμάς, αφορά τον κύριο Παντελή απέναντι. Ναι. Άρα δεν τα βλέπουμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι οι πιο επικίνδυνοι. Γιατί όταν δημιουργήσουν αυτή τη φοβερή ψυχοπαθητική ή αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας, κάποια στιγμή θα φτάσουν στο κακό. Αύριο θα σας αναφέρω καμιά δεκαριά τέτοια παραδείγματα, τα οποία δεν τα έχετε σκεφτεί, να δείτε πώς μοιάζουν μεταξύ τους και πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν δώσει δείγματα, αλλά κανένας δεν είπε ποτέ τίποτα. Και θα σας περιγράψω ένα παράδειγμα μιας φοβερής δολοφονίας για να δείτε από τα 12 που ξεκίνησε ο ενδυνάμει δολοφόνος μέχρι τα 20 που έκανε τη δολοφονία, ποια ήταν η πορεία του, ποια πράγματα έπρεπε να είχαν δει οι γονείς και δεν τα είδανε και τελικά που έφτασε. Γονείς, οικογένεια, γιατί μιλήσαμε για τον σχολικό εκφοβισμό, είπατε τη λέξη βία γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά έτσι όπως εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο εκφοβισμός, αλλά είναι βία. Η οικογένεια πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει και αν έχουμε την ωριμότητα οι γονείς να διακρίνουμε κάτι αρνητικό στο παιδί μας και να αναζητήσουμε και βοήθεια ώστε να το προσεγγίσουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Θέλω να με θυμάστε με το μότο μου. Και όταν λέω θέλω να με θυμάστε, θέλω να με θυμάστε γενικά και όταν θα φύγω. Γιατί αυτό θέλω να μείνει από μένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αυτό είναι το μότο μου. Με αυτό γυρνάω όλη την Ελλάδα, με αυτό πηγαίνω στα σχολεία, με αυτό πηγαίνω στους δήμους, με αυτό πηγαίνω στους συλλόγους. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Τα παιδιά δεν έρχονται μόνα τους. Έτσι. Δεν είναι παρθενογέννηση. Δεν τα φυτεύει κανένας. Τα παιδιά τα κάνουμε εμείς ή τα μεγαλώνουμε εμείς αν δεν είναι δικά μας παιδιά, για σαν πραγματικοί γονείς και βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Το αμαθαίνουμε αυτά τα παιδιά, ασχολούμαστε με τα παιδιά, διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά. Δηλαδή είμαστε όλα αυτά μαζί, είμαστε οι δικοί τους άνθρωποι. Τα παιδιά λοιπόν αρχίζουν και μιμούνται, βλέπουνε, καταλαβαίνουνε και κάποια στιγμή αυτή η μίμηση γίνεται κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Άρα λοιπόν πίσω από κάθε γονιό, παιδί, ψάξε γονιό,
θα γίνει μια ανάλυση αύριο. Ωραία. Για να δούμε πού φταίμε και πού δεν φταίμε οι γονείς. Γιατί έχουμε και ενοχικά σύνδρομα. Μπορούσα να κάνω αυτό και δεν το έκανα και πολλές φορές μπορεί να μην έχω τη δύναμη. Ναι. Αλλά μπορεί και να μπορούσα και να ήθελα τυφλό. Ναι. Απ' την μπορεί, άλλη. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Έρχονται και με ρωτάνε, καλά γιατρέ εσείς δεν κάνετε λάθη. Και γυρνάω και τους λέω, τα ίδια λάθη που κάνετε εσείς, τα κάνω και εγώ που είμαι ψυχίατρος. Απλώς εγώ ξέρω τι είναι λάθη. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να σας πω ότι όση ώρα συζητάμε, γιατί η εκπομπή μας είναι ζωντανή, έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα τηλεθεατών. Με συγχωρείτε, ρωτάνε πού και τι ώρα. Αύριο πρωί, 11.30 κυρίες και κύριοι, Ιόνιος Βουλή. Είναι αυτή πολύ ενδιαφέρουσα η μερίδα. Εμείς πιάσαμε το πρώτο σκέλος. Θα πάμε και στις οθόνες, διότι λίγο ο κορονοϊός, η τηλεκπαίδευση, ο εγκλεισμός, λίγο ότι η μαμά είναι όλη μέρα στο κινητό, γιατί εργάζεται, γιατί χαζεύει, γιατί ξεκουράζεται. Δεν μπορεί να πει του παιδιού μετά, πάρ' το κινητό από το χέρι σου. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο και αυτό. Αύριο, πολύ σημαντικό. Αύριο θα γίνει κάτι το πρωτόγνωρο. Το λέω πάντοτε, γιατί σε όσα μέρη και αν έχω πάει στην Ελλάδα και πρέπει να ξέρετε ότι έχω πάει. Γυρίζετε όλη την Ελλάδα. Από το κοκκινόχωμα Καβάλας μέχρι το Κουφονήσι. Έτσι. Απλώς για να σας πω. Παντού. Λοιπόν, δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Το 2018 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε πλέον ότι ο εθισμός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στο διαδίκτυο είναι αρρώστια ψυχική. Άρα τελειώσανε τα ψέματα του «Α, να παίξω λίγο παραπάνω», «Α, δεν πειράζει που παίζω τόσο πολύ», «Δεν βαριέσαι, η βία είναι, θα περάσει» κτλ. Κτλ. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα, γιατί αποφάσισε ο ΠΟΗ να μιλήσει για ψυχική ασθένεια? Αύριο λοιπόν, στον εθισμό, στο δεύτερο μέρος, θα ακούσετε μία ιστορία που δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει υπάρξει. Μια ιστορία τραγική, μια ιστορία που δικαιολογεί τον εθισμό και πιθανώς, δεν είμαι σίγουρος, να είναι η ιστορία που ανάγκασε τον ΠΟΗ να μιλήσει πλέον για κανονική αρρώστια. Μάλιστα, να πάμε διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Ωραία. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουμε πούμε πάρα πολλά. Προφανώς δεν μας φτάνει μια ώρα με τον κύριο Σούρα, αλλά θα αξιοποιήσω κάθε δευτερόλεπτο, κυρίες και κύριοι, πιστέψτε με. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Και πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα συνέχεια, ζωντανά, πάντα από την τηλεόραση του Star. Ο κύριος Δημήτρης Σούρας απόψε μαζί μας. Χαρά και τιμή. Είναι στο στούντιο και είναι στην Κέρκυρα, γιατί αύριο 11.30 στην Ιόνια Βουλή, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Και λέγαμε, κύριε Σούρα, για τον εθισμό πριν τις διαφημίσεις. Το πρώτο θέμα θα είναι το θέμα της βίας. Μετά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι 10 λεπτών, όπου εκεί θα σας πω τι πράγματα θα γίνουν και πώς θα μιλήσουμε και μετά θα ξεκινήσουμε τον εθισμό. Σας έλεγα λοιπόν ότι στον εθισμό θα πω μια ιστορία την οποία δεν την ξέρει ο κόσμος, αληθινή ιστορία που πιθανώς να ήταν και το έναυσμα για το οποίο ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, άλλαξε τα δεδομένα και είπε πλέον ότι ο εθισμός είναι αρρώστια. Η ιστορία αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα και καλό τον κόσμο να το ξέρει από τώρα. Όταν θα λέμε την ιστορία, μέσα στην ιστορία θα λέμε και τα συμπτώματα του εθισμού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι γονείς και τα παιδιά θα καταλαβαίνουν τι πρέπει να προσέξουν και πότε πρέπει να χτυπήσουν το καμπανάκι μέσα στο σπίτι, να το καταλάβουν, να χτυπήσει το καμπανάκι τους, ώστε να απευθυνθούν αμέσως στον ειδικό. Ή αν μπορέσουν να το καταφέρουν μόνοι τους και μόνοι τους. Μέχρι εκεί είναι όλα καλά. Θα λέγονται λοιπόν τα συμπτώματα, θα τα συζητάμε, θα με ρωτάνε. Κάποια στιγμή η πραγματική ιστορία που θα διηγηθώ θα φτάσει σε ένα σημείο που θα σταματήσω και θα ρωτήσω αν το ακροατήριο θέλει να τη συνεχίσω ή να τη σταματήσω. Γιατί? Γιατί το τέλος της ιστορίας είναι ένα τέλος που θα αφήσει τον κόσμο άφωνο και δυστυχώς θα δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα στην αίθουσα από την τραγικότητά του. Είναι πρώτη φορά
που γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς διαδραστικό. Θα το δείτε. Περιέχει δηλαδή στενοχώρια, πίεση, εξήγηση, λύπη, θυμό, ένταση. Αλλά οι δύο τελευταίες φράσεις μπορεί να μην υποθούν ποτέ και κάποιος αν θελήσει να έρθει να μου τις ρωτήσει ιδιαίτερα όταν στο τέλος θα υπογράφουμε βιβλία ή στο διάλειμμα, γιατί θα υπάρχουν και τα βιβλία μου για όποιον θέλει. Ωραία. Και τα υπογράφουμε πάντοτε, ή να μην το πω ποτέ. Άρα λοιπόν, από τώρα θέλω να το ξέρει ο κόσμος που θα έρθει ότι αύριο κάποια στιγμή σε μια φοβερή ένταση θα ρωτηθεί και με τα χέρια, με την πλειοψηφία εντελώς δημοκρατικά θα δούμε αν πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι. Να πούμε, επειδή είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα και ευχαριστούμε θερμά τους τηλεθεατές μας, τους τηλεθεατές που δεν θα μπορείτε για λόγους εργασίας ή για άλλους λόγους να παρευρεθείτε αύριο, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα προβληθεί μέσω του Start, μέρα και ώρα θα την ανακοινώσουμε, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία, ξαναλέω, ημερίδα. Πολύ κέρια τα ζητήματα τα οποία θα αγγίξετε αύριο. Μας αφορούν όλους και μάλλον, ξέρετε, νομίζω ότι λέμε, δεν αφορά εμένα. Αλλά ας πάω να ακούσω, ενώ μπορεί να έχω το πρόβλημα στο σπίτι μου και να μην το έχω συνειδητοποιήσει. Εύχομαι να μην τους αφορά και να έρθουν να ακούσουν. Να ξέρετε όμως ότι το πρόβλημα γενικά χτυπάει όλων τα κουδούνια. Όλων τα κουδούνια. Απλώς είναι θέμα διαφορετικού χρόνου. Αντίληψης του προβλήματος. Ναι. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά να μην τους αφορά και να αποκτήσουν μόνο τη γνώση, ούτως ώστε να μπορέσουν να τη μεταφέρουν. Με όλη μου την καρδιά το εύχομαι. Αλλά δυστυχώς έχω δει από την εμπειρία ότι το κουδουνάκι του προβλήματος κάποια στιγμή θα φτάσει και στο δικό μας σπίτι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να τα συζητάμε και με τους γονείς και με τα παιδιά στα σχολεία. Εσείς επισκέπτεστε σχολεία. Πόσο σημαντική είναι η γνώση, η αντίληψη αυτών των ζητημάτων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα πω αύριο, αν και πλέον το κράτος το έχει καταλάβει, η πολιτεία το έχει καταλάβει, γιατί μίλησα και με την Υπουργό Παιδείας, την είχατε μάλιστα και πρόσφατα την εδώ. Την Παρασκευή. Ναι. Και μίλησα και με την Υφυπουργό, την κυρία Μακρύ και την κυρία Κεραμάζου. Μιλήσαμε ζωντανά και τις δύο φορές, όχι, μία φορά στον Αντένα, την άλλη στο Σταρ, και μου είπαν ότι ξεκινήσαν αυτά που τόσα χρόνια λέω. Δεν πειράζει, γέρασα, τα λέω, κάνω αργά παρά ποτέ. Έτσι δεν είναι, πολύ σωστά το είπατε. Δηλαδή, να μπει η ενημέρωση μέσα στα σχολεία. Αύριο όμως θα πούμε τι εννοούμε ενημέρωση. Σωστά. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι είναι ενημέρωση και επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση εδώ, υπάρχει ενημέρωση και εδώ, παντού, και εκεί και εκεί. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Ποιες αναλυτικά. Ποιες μπορούν να είναι τα παιδάκια εκεί αύριο, γιατί πάτε στους γονείς να φέρουμε και τα παιδιά μαζί και πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε. Από ποια ηλικία και μετά μπορεί να παρακολουθήσει. Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά 6-7 χρονών και πάνω μπορούν να έρθουν. Τώρα, αν μου φύγει και κανένα γαλλικό, θα με συγχωρήσετε. Νομίζω ότι και σπίτι δεν ακούμε κανένα γαλλικό. Εντάξει, είναι... νομίζω τα γαλλικά είναι. Τα γαλλικά είναι στην καθημερινότητα πλέον, ναι, πλέον. Αλλά από 6 χρονών, 7 και πάνω. Εκείνοι που με ενδιαφέρουν όμως να έρθουν είναι οι έφηβοι. Γιατί εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν θα σας πω πότε ξεκινάει και πού τελειώνει η εφηβεία. Για τον απλούστατο λόγο θα το ρωτήσω αύριο και θα δείτε ότι δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πότε ξεκινάει. Yeah. Και πιστεύουμε ότι είναι 2 χρόνια, ενώ δεν είναι. Είναι πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Yeah. Και επίσης θέλω να πω ότι σε αυτήν τη διαδικασία της εφηβείας, δηλαδή των εφηβικών μας χρόνων, συμβαίνουν τα πάντα. Απόψεις, διαδικασίες, θρησκευτικότητα, πίστη, σεξουαλικότητα, πολιτικές, επαναστατικές, απόψεις, τα πάντα. Συμβαίνουν τα πάντα. Επίσης, το λέω από τώρα, ότι επειδή η βία είναι το πρώτο θέμα, το βιβλίο μου «Από τη βία στη βία» που θα υπάρχει για όποιον θέλει να το πάρει και να το υπογράψω με μεγάλη μου χαρά για να έχουμε και μια ανθρώπινη επαφή, εγώ το θέλω πολύ αυτό το πράγμα, είναι ακατάλληλο δια ανηλίκους και δεν θα αναφερθεί μέσα, απλώς θα υπάρχει το βιβλίο. Γιατί η βία, το bullying του βιβλίου ξεκινάει από μια μικρή ηλικία, μετατίθεται και μεταδίδεται εντός εισαγωγικών και η κατάληξη του ατόμου είναι τραγική. Μάλιστα. Και ενώ λοιπόν στην Ελλάδα αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγο διάστημα για το bullying κατά από τραγικές συνθήκες, το σχολικό εκφοβισμό, μετά περάσαμε
στον παιδοβιασμό, βλέπουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν πραγματικά. Έρχεται ο Κολωνός και μετά τα Πετράλωνα. Σε διάστημα τόσο μικρό και παράλληλα άλλες περιπτώσεις στην επαρχία, στην περιφέρεια, που δεν προλαβαίνεις να τις συνειδητοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να πούμε τον Κολωνό, τον ξέρουμε πλέον, ναι. Έχουν μιλήσει πάρα πολύ, ειδικοί κτλ. Mm-hmm. Στα Πετράλωνα τυχαίνει να είμαι ο τεχνικός σύμβουλος. Εξηγώ τι θα πει. Είμαι ο άνθρωπος πίσω από κάποιο άτομο που ακούει το άτομο, προσπαθεί να τον βοηθήσει, να ξεπεράσει τα προβλήματα, μιλάει μαζί για όλα αυτά που συνέβησαν και πάνω απ' όλα είναι ο προστάτης του. Δηλαδή είναι το άτομο, ο τεχνικός σύμβουλος που κάποια στιγμή θα παρίσταται, θα συμπαρίσταται και θα κάνει μία έκθεση που θα καταγράφει αυτά που είδε. Αυτή η έκθεση θα πάει στην αστυνομία και αν η υπόθεση πάει στο ακροτήριο θα πάει και στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εγώ είμαι ο τεχνικός σύμβουλος της 22χρονης κοπέλας που έχει καταγγείλει για βιασμό τον πατέρα, τους φίλους του και συγγενείς με την κάλυψη της μητέρας και έχει μηνύσει και τη μητέρα. Είμαι ο τεχνικός σύμβουλος του συγγραφέα Χρήστου Κρεμνιώτη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή φιλοξενεί τον 17χρονο σπίτι του και έχει κάνει αίτηση αναδοχής για να μπορέσει το παιδί να βρει ένα καινούριο σπίτι και να πάει μπροστά στη ζωή του. Και επίσης είμαι και εντός εισαγωγικών ο τεχνικός σύμβουλος του 17χρονου, δηλαδή είμαι ο δικός του άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να οριστώ τεχνικός σύμβουλος μέχρι να γίνει 18 χρονών, δηλαδή μέχρι να είναι ενήλικος. Παρ' όλα αυτά, όταν ο 17χρονος πήγε και κατέθεσε για τη μήνυση εναντίον της συγκάλυψης της μητέρας, επειδή ήτανε διάδικος, δηλαδή την κάνανε τη μήνυση μαζί με την αδελφή του που ήτανε 22χρονη, ήμουνα και ο τεχνικός σύμβουλος του 17χρονου. Μάλιστα. Άρα έχω ήδη κάνει και τον τεχνικό σύμβουλο. Πάει να πει λοιπόν ότι είμαι σε τρία άτομα ο τεχνικός σύμβουλος. Αυτό στα απλά ελληνικά πάει να πει ότι ξέρω όλη την ιστορία. Δηλώνω λοιπόν ότι τα πράγματα που λένε τα παιδιά και ο συγγραφέας είναι αλήθεια. Όλα είναι αλήθεια. Αλλά περιέχουν τέτοια τραγικότητα που η λέξη εμετικός και εμετικά είναι λίγη να τα περιγράψει. Άρα. Δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους ότι μερικά άτομα μπορούν να κάνουν στα παιδιά τους αυτά που κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλώνω όμως και κάτι άλλο. Για όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν και βιντεάκια και φωτογραφίες και καταθέσεις και τα λοιπά. Που θα μπορέσουν να δηλαδή και υπάρχουν, στο δικαστήριο. Να μην σας πω φυσικά το περιβάλλον που ζούσαν τα παιδιά. Νομίζω ότι περιγράφει και από τον συγγραφέα ένα μέρος του περιβάλλοντος και εκεί νομίζω πάλι δεν μπορείτε. Άμα δείτε το βιντεάκι θα πάτε την πλάτη. Δηλαδή μιλάμε για χειροστάσιο. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ που να λες μα είσαι επιχειρηματίας, μικρός επιχειρηματίας και ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Φυσικά, άμα ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα πάντα επιτρέπονται. Ο τρόπος που ζεις, η συμπεριφορά. Άρα το περιβάλλον μας χαρακτηρίζει. Μας εννοείται. Αλλά τα πάντα είναι επιτρέπονται. Είναι ένα καμπανάκι. Είναι ένα καμπανάκι. Γυρίζω το οποίο πρέπει, λέγαμε... έπρεπε να το είχαν δει και οι ειδικοί εκ των προτέρων. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι και στους τρεις αυτούς ανθρώπους είμαι τεχνικός σύμβουλος και θα είμαι από πίσω τους και δηλώνω, για να τελειώσει αυτή η ιστορία, 1% ή 1% να δω κάτι που είναι ψέμα, θα τους καταγγείλω και θα φύγω. Δηλαδή, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι σε αυτή την ιστορία γιατί βάσει της εμπειρίας μου και αν θέλετε και των γνώσεων, των οποιονδήποτε γνώσεων έχω και επειδή τους έχω δει πολλές φορές και μου έκανε εντύπωση κάτι, ξέρετε, ότι επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα με την ίδια χρονική στιγμή, με τις ίδιες λεπτομέρειες, σε διαφορετικό χρόνο και λες πώς είναι δυνατόν. Τα ψέματα δεν τα θυμάσαι με λεπτομέρειες και μάλιστα τόσο χρόνο. Εκείνα λοιπόν τα δύο παιδιά και ο συγγραφέας τα επαναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια σε διαφορετικούς χρόνους στο γιατρείο μου, με διαφορά μηνών. Και λένε ακριβώς τα ίδια. Είναι αδύνατο να παπαγαλίσεις ένα ψέμα. Θα υποπέσεις σε λάθος κάποια στιγμή. Ξέρετε γιατί αυτός που το ακούει και που το θυμάται θα σε ρωτήσει. Εσύ επειδή δεν το έχεις ζήσει και επειδή δεν έχουν αποτυπωθεί
εντυπώσεις, είτε ακουστικές είτε οπτικές, θα το έχεις ξεχάσει. Ο άλλος όμως που έχουν αποτυπωθεί εντυπώσεις ακουστικές, θα το θυμάται. Έτσι λοιπόν πιάνουμε τα ψέματα. Το λέω για τον κόσμο για να το καταλάβει. Έρχομαι και σας λέω ένα ψέμα. Εγώ δεν το έχω ζήσει, δεν έχω εντυπώσει από αυτό το ψέμα. Είναι μια ιστορία. Το μυαλό μου δεν τη συγκρατεί, γιατί δεν υπάρχουν εντυπώσεις. Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω δει, δεν το έχω μυρίσει, δεν το έχω αγγίξει. Άρα εγώ όμως το μεταφέρω σε κάποιον. Εκείνος θα το θυμάται για πάντα. Γιατί έχουν αποτυπωθεί ακουστικές εντυπώσεις από αυτό που εγώ του είπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πιάνουμε τα ψέματα. Είναι μια τεχνική για να μπορούμε να ανακαλύψουμε αν ένας άνθρωπος λέει αλήθεια ή λέει ψέμα. Ο λαός λέει κάτι πολύ απλό και πολύ σοφό. Τα ψέματα έχουν κοντά πόδια. Δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά και ο συγγραφέας επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα όλο αυτόν τον καιρό. Έχουν κάνει χιλιάδες καταθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν τα έχουν ζήσει. Και τι περιμένουνε? Την τιμωρία. Έγκλημα και τιμωρία, ρε φίλε. Έγκλημα και τιμωρία. Δεν λέμε ούτε θανατικές ποινές, ούτε τίποτα. Ούτε είμαι εναντίον της θανατικής ποινής. Αλλά είναι δυνατόν τόσα χρόνια να έχουμε τους εγκληματίες να περιφέρονται μεταξύ μας με ξενοδοχειακούς νόμους? Δηλαδή μπαίνω, βγαίνω, ξαναμπαίνω, ξαναβγαίνω, πάω και λίγο σπίτι μου να και περάσω και λίγο τίποτα καλά και τα λοιπά. Και έχουμε σκοτώσει ανθρώπους και υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν κλείσει ολόκληρες οικογένειες. Άρα έγκλημα και τιμωρία. Την τιμωρία της πολιτείας, την τιμωρία του πολιτισμένου κράτους, την τιμωρία της δημοκρατίας μας. Αλλά τιμωρία. Πώς θα εξαλείψουμε το έγκλημα? Με αληφές. Και πώς θα κάνουμε τους ανθρώπους που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις να εμπιστευτούν αυτό το σύστημα και να μιλήσουν? Και να μιλήσουν. Γνωρίζοντας ότι εννοείται. Θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη κανένας. Κάποιος. Δεν φοβάται κανένας. Αν έχει υποπέσει τόσο σοβαρά δικήματα. Μου έλεγε κάποτε κάποιος κύριος και είχε δίκιο, δικηγόρος, πολύ σεβαστή γνώμη, σε μια ομιλία που είχα, ότι το δικό μας το σύστημα δεν είναι τιμωρητικό, είναι σοφρονιστικό. Ναι. Όταν όμως το ρώτησα, η λέξη σοφρονισμός υπάρχει, μου είπε όχι. Άρα τι σύστημα? Άμα δεν έχουμε τη λέξη σοφρονισμός, αν δεν την ξέρουμε, αν δεν περιλαμβάνεται. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο που το θέλω αύριο να το συζητήσουμε με τον κόσμο. Και θέλω πραγματικά να μου το ρωτήσουν. Γιατί δεν υπάρχει λέξη σοφρονισμός? Γιατί? Και επίσης όλες οι διαταραχές, οι δολοφονικές ή οι σεξουαλικές παίρνουν από σοφρονισμό? Θα το απαντήσω αύριο. Θα το απαντήσω αύριο. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Σωστά. Δηλαδή γίνεται να σοφρονίσουμε έναν παιδοβιαστή, αφού εξηγήσω ότι είναι ο παιδοβιαστής? Αφού ξεχωρίσω τον παιδόφιλο από τον παιδαραστή? Ξέρετε ότι στο ελληνικό σύστημα, το νομοθετικό μας, η μόνη σεξουαλική βαριά πράξη που τιμωρείται με ισόβια είναι ο βιασμός. Όλα τα άλλα είναι μερικά χρόνια. Δηλαδή βιάζεις, δηλαδή ενοχλείς, παρενοχλείς σεξουαλικά ένα παιδάκι και δεν πας μέσα, μερικά χρονάκια. Αν βιάσεις μόνον, δεν το λέω εγώ, είναι κομμάτι του νομικού μας συστήματος. Άρα καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν αύριο έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα και θέλω να είστε εκεί για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν θα είναι μια βαρετή διαδικασία. Θα είναι μία συγκέντρωση, μία, πώς να το πω, αγαπητική συνομιλία μεταξύ μας. Όπου ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του, έχει δικαίωμα να με διακόψει και επίσης θα έχουμε και μερικά πράγματα για τα οποία θα γελάσουμε. Δεν θα είναι όλα τραγικά, γιατί υπάρχουν και μερικά ευτράπελα τα οποία ικανοποιούν τον κόσμο να τα ακούει. Χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται και αυτό για να, αποσυμφορήσουμε λίγο την ψυχολογία μας. Πόση διάρκεια θα έχει αυτή η... Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πόσο αντέχει ο κόσμος. Συνήθως είναι ένα διωρό με ένα διαλυματάκι ενός τετάρτου για να ξεκουραστούμε και για να πάρουμε τα βιβλία και να υπογράψουμε και τα λοιπά, όπως και στο τέλος. Αλλά έχουμε κάνει και 2 ώρες παρά ένα τέταρτο. Στην Κάριστο κράτησε 3 ώρες. Γιατί 400 άτομα ήταν κινητοποιημένα. Εγώ είμαι εκεί. Ξέρω. Εγώ είμαι εκεί. Μέχρι να με βαρεθείτε.
Αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Γιατί, ξέρετε, θέλω να με κατηγορήσετε για όλα. Για όλα θέλω να με κατηγορήσετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε, βρίστε με τα χειρότερα. Δεν θα τσιμπήσω ποτέ. Ένα πράγμα μου πείτε, ότι δεν αγαπάω τον άνθρωπο. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους τηλεθεατές μας από την Κέρκυρα, τη Βορειοδυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο? Ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε? Θέλω να επανέλθω λιγάκι στο κομμάτι του παιδιού. Θέλω να πω ότι εσύ που είσαι γονιός, εσύ που έχεις φέρει το παιδί, εσύ που το έχεις κρατήσει σαν δικό σου παιδί, εσύ που το μεγαλώνεις ή το μεγαλώνεις σαν δικό σου παιδί, που δείχνεις την αγάπη, την αφοσίωση, την τρυφερότητα. Δεν είναι μόνο αυτό που χρειάζεται. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Έλα αύριο να το συζητήσουμε. Θέλω να σου μάθω μια μαγική κουβέντα που πιθανώς φοβάσαι να την πεις. Και ξέρεις γιατί φοβάσαι να την πεις? Γιατί δεν σου την έχουνε ποτέ μάθει. Μαζί λοιπόν με την αγάπη, την τρυφερότητα, την αφοσίωση, την αγκαλιά, το χάδι, το φιλί, τη βοήθεια, μάθε και μια λέξη για να μπορέσεις να βοηθήσεις το παιδί σου. Η λέξη είναι μόνο μία. Όρια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ θερμά για την απόψινή σας παρουσία, ειλικρινά. Θα τα λέμε συχνά μέσα από τη συχνότητα του Start. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πολύ σπουδαία ημερίδα που διοργανώνει αύριο ο Δήμος. Εγώ σας ευχαριστώ 11 πολύ. 11:30 το ραντεβού σας με τον κύριο Σούρα στην Ιόνιο Βουλή αύριο. Και νομίζω ότι θα είναι μοναδική ευκαιρία. Το Start θα είναι εκεί. Θα καταγράψουμε και θα προβάλλουμε ολόκληρη αυτή την ημερίδα, αυτή τη συζήτηση, την ανοιχτή συζήτηση. Μια συνομιλία. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε μια υπέροχη εκπομπή και είστε υπέροχοι κι εσείς. Να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά όμως και εσάς που μας παρακολουθήσατε, από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα για τη δική σας ενημέρωση. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.